Η Ξάνθη του 1970. Το ημερολόγιο γράφει 20 Ιουλίου 1969. Κάτοικοι της Ξάνθης όρθιοι, στημένοι πίσω από τη βιτρίνα του κεντρικού μαγαζιού με τις ηλεκτρικές συσκευές, παρακολουθούν από τη σπάνια τότε τηλεόραση τα πρώτα βήματα του ανθρώπου στο φεγγάρι. Είναι και τα πρώτα βήματα της πολλά υποσχόμενης νέας δεκαετίας που πλησιάζει και θα αλλάξει και τη μορφή της πόλης τους. Στις αρχές της δεκαετίας του 1974 ιδρύεται στην Ξάνθη η Πολυτεχνική Σχολή του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Η Ξάνθη επωφελείται πολύ από το Πανεπιστήμιο, καθώς έρχονται φοιτητές και διδακτικό προσωπικό από όλη την Ελλάδα. Εκτός από τα άμεσα οικονομικά ωφέλη, σημαντικά είναι και τα μακροπρόθεσμα ωφέλη για την κοινωνία και την οικονομία της περιοχής, καθώς θα πραγματοποιηθεί η σταδιακή εξέλιξη του ανειδίκευτου εργατικού δυναμικού σε εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό που θα καταλάβει υψηλόμισθες θέσεις εργασίας και θα αναπτύξει επιχειρηματικές πρωτοβουλίες στην περιοχή. Φυσικά, η έκταση του Πανεπιστημίου τότε ήταν μικρής κλίμακας και περιορίζονταν εντός της πόλης. Από τον Απρίλιο του 2017, η Πανεπιστημιούπολη των Κυμερίων, το νέο πανεπιστημιακό κτηριακό συγκρότημα ανατολικά της πόλης, είναι η πιο πράσινη στην Ελλάδα και μοναδική πανεπιστημιούπολη, στην οποία αξιοποιούνται όλες οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στις εγκαταστάσεις της, εξοικονομώντας ενέργεια και πόρους και βελτιώντας ταυτόχρονα τις συνθήκες διαβίωσης των φοιτητών. Αξιοσημείωτη πρωτιά για την Ξάνθη είναι ακόμη το γεγονός ότι ήδη στα πρώτα χρόνια λειτουργίας του Πανεπιστημίου φοιτητικές ομάδες πρωτοστατούν σε κινήματα πανεπιστημιακών καταλήψεων πανελλαδικώς. Εκτός όμως από τους φοιτητές, στην Ξάνθη έρχονται και στρατιωτικοί μαζί με την εγκατάσταση στην πόλη του 4ου Σώματος Στρατού το 1976, του πιο ισχυρού σχηματισμού του ελληνικού στρατού. Μαζί με τους στρατιώτες που επανδρώνουν τις επιμέρους μονάδες του σώματος, έρχονται και υψηλόβαθμοι αξιωματικοί του στρατού, οι οποίοι συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη της πόλης. Σήμερα, στην πόλη, εκτός από το στρατηγείο, βρίσκονται και δύο μεγάλα στρατόπεδα στα βορειοδυτικά της πόλης, το στρατόπεδο Στεφανίδη και Αποστολίδη, που μαζί με το στρατιωτικό πρατήριο και τα στρατιωτικά οικείματα αξιωματικών σηματοδοτούν την παρουσία του στρατού στην πόλη. Ο αναπτυξιακός σχεδιασμός της Ξάνθης που άρχισε με την ίδρυση της Πολυτεχνικής Σχολής και την εγκατάσταση του 4ου Σώματος Στρατού ενισχύεται περαιτέρω το 1978 με τον Αναπτυξιακό Νόμο περί παροχής κινήτρων για την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας. Είναι ο νόμος 849 του 1978. Με την πολιτική αυτή πρωτοβουλία, η επιχειρηματικότητα αναπτύσσεται σταδιακά, αφού όλο και περισσότεροι επενδυτές από τους κοντινούς νομούς, αλλά και από την Ελλάδα, έρχονται στην Ξάνθη για επενδύσεις. Αρκετές από αυτές εγκαθίστανται στη βιομηχανική περιοχή που βρίσκεται στη δυτική και στην ανατολική είσοδο της πόλης. Η τοπική οικονομία τονώνεται και η ανεργία μειώνεται την εποχή αυτή, χάρη στην ακμή του συνεταιριστικού κινήματος, το οποίο έχει ξεκινήσει ήδη τις προηγούμενες δεκαετίες. Στο συνεταιριστικό γαλακτοκομείο Ξάνθης Ροδόπη, σημερινή Ροδόπη Βιομηχανία Γάλακτος Ξάνθης ΑΕ, γαλακτοκομικά εξαιρετικής ποιότητας σιγά σιγά κέρδισαν την τοπική και εγχώρια αγορά. Οι πρώτες κονσερβοποιημένες ντομάτες στην Ελλάδα παρασκευάζονται στη συνεταιριστική εταιρεία βιομηχανικής αναπτύξεως Θράκης, τη ΕΒΑΘ, όπως και οι πρώτες πρωτηγανισμένες πατάτες. Κάποιοι θα θυμούνται ακόμα τη χρυσή πατάτα. Το 1974, η διοίκηση της Συνεταιριστικής Ένωσης Καπνοπαραγωγών Ελλάδος, η ΣΕΚΕ, που ιδρύθηκε το 1945 με έδρα την Ξάνθη, παίρνει την απόφαση να ιδρύσει την ΣΕΚΑΠ. Ο ετήσιος τζίρος της φτάνει στα 22 δισεκατομμύρια και το συνάλλαγμα που εισάγεται στη χώρα μας από τα τσιγάρα της ΣΕΚΑΠ, που διατίθεται στο εξωτερικό, είναι της τάξης των 350 εκατομμυρίων περίπου δραχμών. Στη συνοικία της Ρέμβης, οι μεγαλύτεροι ακόμη θυμούνται τους εργάτες να πηγαίνουν κάθε πρωί στις καπναποθήκες στην περιοχή των Κτέλ, με το κολατσιό τους και με τις γυναίκες να κρατάνε στο χέρι τα μικρά τους παιδιά. Ο πρωτεργάτης του συνεταιριστικού κινήματος, ο Πόντιος Αλέξανδρος Μπαλτατζής, ανάμεσα στα άλλα, συνέλαβε και την ιδέα ιδρύσεως της ΣΕΚΕ, αναζωπηρώνοντας έτσι το ενδιαφέρον για αγορά, μεταπόληση και εμπορία καπνών σε φύλλα, επεξεργασμένα ή μη. Το κλειστό δημοτικό γήπεδο στην περιοχή της Εκτενεπόλ, καθώς και η μικρή πλατεία άνωθεν των Κτέλ στην περιοχή των καπναποθηκών, φέρουν σήμερα το όνομά του.
ανάπτυξη γνωρίζει σταδιακά και ο κατασκευαστικός τομέας της πόλης σε μια διαδικασία που εδώ και στο εξής θα αναφερόμαστε ως πολυκατοικιοποίηση. Το αστικό τοπίο από τη δεκαετία αυτή και έπειτα αρχίζει πρώτα στο κέντρο και έπειτα στις άλλες συνοικίες να μεταμορφώνεται. Σταδιακά, οι κρύες και αναχρονιστικές μονοκατοικίες αντικαθίστανται από νέες πολυκατοικίες με ρεύμα, καλοριφέρ, θέσεις πάρκινγκ και ενίοτε θυρωρό. Το φαινόμενο αυτό συνοδεύεται και από το φαινόμενο της αντιπαροχής, σύμφωνα με το οποίο οι κάτοικοι παραχωρούν τα οικόπεδα και τις μονοκατοικίες στους εργολάβους πολυκατοικιών με αντάλλαγμα ένα ρετυρέ, ένα διαράκι, ένα τριάρι και πάει λέγοντας στις νεόδμητες οικοδομές. Ωστόσο, το φαινόμενο αυτό ακόμα εντοπίζεται στο κέντρο της πόλης, ενώ στις επιμέρους συνοικίες και μαχαλάδες κυριαρχούν οι μονοκατοικίες. Τέλος, από την πολυκατοικιοποίηση προστατεύεται οριστικά η περιοχή της παλιάς πόλης που το 1976 χαρακτηρίζεται πλέον ως παραδοσιακός οικισμός. Οι κάτοικοι της παλιάς πόλης μπορεί τότε να αξιολόγησαν αρνητικά το μέτρο αυτό, σε λίγες όμως δεκαετίες μάλλον αναθεώρησαν την αρχική εκτίμησή τους. Το 1970 επίσης ολοκληρώνεται το γήπεδο του αθλητικού ομίλου Ξάνθης, του ΑΟΚΣ, χωρητικότητας 9.500 θεατών επί της οδού Βασιλής Σοφίας δίπλα στον ποταμό Κόσυνθο. Το πιο ενδιαφέρον ίσως αθλητικό γεγονός της πόλης είναι η συγχώνευση δύο από τα πιο ιστορικά αθλητικά σωματεία του, ο Ορφέας το 1903 και της Ασπίδας το 1922 που πραγματοποιήθηκε ήδη το 1967 προκειμένου να σχηματιστεί ο αθλητικός όμιλος Ξάνθης. Ο ΑΟΚΣ υπήρξε άλλωστε η πρώτη ομάδα στην ιστορία των ομαδικών αθλημάτων στην Ελλάδα που απέκτησε χορηγό το 1991 από την εταιρεία Viamar. Από τη συμφωνία αυτή και μέχρι τον Ιούνιο του 2016 η ομάδα μετονομάστηκε σε ΠΑΕ Σκόντα Ξάνθη Αλφα Όμικρον, ενώ την 1η Ιουνίου 2016 η ακριτική ομάδα άλλαξε την ονομασία της αφαιρώντας από αυτή τη λέξη Σκόντα. Και μερικές ημέρες αργότερα το ίδιο συνέβη και με το σήμα της. Εκτός από τους αθλητικούς συλλόγους, δραστηριοποιούνται και πολιτιστικοί σύλλογοι με στόχο την ανάδειξη και διαφύλαξη της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Η Φιλοπρόδη Ένωση Ξάνθης, που ιδρύθηκε το 1952, αγοράζει το 1974 την οικία Κουζιουμτζόγλου με σκοπό την ίδρυση λαογραφικού μουσείου στην παλιά πόλη της Ξάνθης. Κάποιοι από τους πολιτιστικούς συλλόγους, δραστηριοποιούντας τις τραγικές λαογραφικές εορτές το 1966, το μετέπειτα δηλαδή Ξανθιώτικο Καρναβάλι. Επίσης, το 1973 ιδρύεται και το Δημοτικό Οδείο Ξάνθης, το πρώτο Δημοτικό Οδείο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και το 1976 το Λύκειο Ελληνίδων Ξάνθης. Αλλά και στον ελληνικό κινηματογράφο η Ξάνθη έχει εμβληματική θέση χάρη στις αισθητικές επιλογές του κορυφαίου Έλληνα σκηνοθέτη Θεόδωρου Αγγελόπουλου. Ο Θίασος υπήρξε μια ταινία θρύλος για το ελληνικό σινεμά, αλλά και μια ταινία που εξέφρασε τη συσσωρευμένη μεταπολιτευτική κοινωνική καταπίεση, παρουσιάζοντας την ιστορία του εμφυλίου με μια εξαιρετική ακτινογραφία της ελληνικής κοινωνίας. Διαφεύγει συχνά ότι η ταινία Σταθμός του ελληνικού σινεμά, που είχε καταξιώσει ήδη από τότε τον Έλληνα σκηνοθέτη διεθνώς, παρότι είχε εμποδιστεί η συμμετοχή της στο διαγωνιστικό τμήμα του Φεστιβάλ των Κανών, γυρίστηκε σε ένα μεγάλο μέρος της στην Ξάνθη. Ο Θεόδωρος Αγγελόπουλος είχε στήσει το σκηνικό του Θίασου στο παζάρι με τα παλιά Χάνια, στο πανδοχείο Αβέροφ και σε μερικά ακόμη αναγνωρίσιμα σημεία της παλιάς πόλης. Λίγο πριν την εκπνοή της δεκαετίας και πιο συγκεκριμένα το 1979, με πρωτοβουλία του τότε νομάρχη Ξάνθης Κωνσταντίνου Θανόπουλου, έρχεται επίσημα προσκεκλημένος στην Ξάνθη ο Μάνος Χατζηδάκης. Στον μεγάλο καλλιτέχνη απονεμήθηκε το κλειδί της πόλης και κατά την απονομή του, ο Χατζηδάκης παρουσίασε στο Δημοτικό Συμβούλιο το φιλόδοξο του όνειρο να καθιερώσει στην Ξάνθη μια ετήσια μουσική εκδήλωση πανελλήνιας τουλάχιστον εμβέλειας τον Μουσικό Αύγουστο. Ο ίδιος ανέφερε: «Σιγά σιγά θα τον στήσουμε, όπως χτίζουν τις εκκλησιές, κρεμώντας πρώτα την καμπάνα πάνω σε ένα δέντρο. Είμαι σε θέση και αναλαμβάνω να σας φέρω μουσικά συγκροτήματα.
Εσείς δημιουργήστε ένα θεσμικό πλαίσιο που θα έχει την ευθύνη της εδώ οργάνωσης. Δυστυχώς, ο καλλιτέχνης φεύγει δυσαρεστημένος από την πόλη, αφού το όνειρό του δεν μπόρεσε να υλοποιηθεί. Τα τελευταία 8 χρόνια, η FEX πραγματοποιεί κάθε Οκτώβριο και Νοέμβριο το φεστιβάλ «Η Ξάνθη του Μάνου Χατζηδάκη», με την αρρωγή φίλων και συνεργατών του Χατζηδάκη σε μια προσπάθεια να συνεχιστεί η χατζηδακική παράδοση στη γενέτειρα του πόλη. Σχετικά με τη διασκέδαση των κατοίκων της πόλης την περίοδο αυτή, ξεχωρίζουμε καφέ όπως το Αρίον και το Πανόραμα. Ρυθμοί τάγκο, άμπα, αλλά και μεγάλες μουσικές επιτυχίες Ελλήνων καλλιτεχνών όπως της Μαρινέλλας, του Πάριου και της Χαρούλας Αλεξίου ακούγονταν στο pick-up ενώ οι σερβιτόροι έφερναν τις παραγγελίες τους.